Αυτό το θέμα ακριβώς που ρωτήσατε, γιατί το συζητήσαμε σε σχέση με την Επιτροπή των Περιφερειών, πρέπει επιτέλους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι κοινές προσπάθειες να κατανοήσουν ότι το προσφυγικό δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα. Αν δεν υπάρξει δίκαιη κατανομή σε όλες τις χώρες και να λειτουργεί στο σύστημα μετεγκατάστασης, δεν μπορεί ούτε μόνη της η Ελλάδα, ούτε μόνη της η Κεντρική Μακεδονία, ούτε μόνη της η Θεσσαλονίκη να τα βγάλει πέρα. Αυτό σε σχέση με την Ευρώπη και σε σχέση με τη χώρα μας, επιτέλους. Και στη χώρα μας δίκαιος επιμερισμός. Δεν είναι δυνατόν ορισμένοι νομοί να έχουν πάνω τους όλο το ζήτημα. Το προσφυγικό είναι ένα θέμα το οποίο αν δεν το αντιμετωπίσουμε με όρους αλληλεγγύης, αλλά αλληλεγγύης ευρωπαϊκής και συνολικά εθνικής, με δίκαιη κατανομή προσφύγων, τότε όχι μόνο δεν θα επιληθεί, αλλά θα είναι εις βάρος και των προσφύγων και των κατοίκων της χώρας μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και από τη συζήτησή μας, αλλά και από τις συζητήσεις που έχει κάνει ο Περιφερειάρχης από ό,τι με ενημέρωσε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Μας